στο θέατρο Α παίζεται για περιορισμένες παραστάσεις το έργο της Βίλια Χατζοπούλου «Εγώ δεν είμαι ο Μάνθος Μανδυλάκης», που βασίζεται, την οποία έχουμε και τη χαρά να έχουμε μαζί μας, η οποία βασίζεται, μπράβο, σε ένα δίηγημα από μια συλλογή διηγημάτων που έχεις βγάλει. Αυτή η συλλογή, επί τη ευκαιρία, έχει το ίδιο θέμα, εργατικοί αγώνες, όχι. Κάτι ή όχι? Το συγκεκριμένο διήγημα, ο τίτλος του είναι «Εμάς την πόλη μαζί με φως», αφορά αυτή την απεργία και οι ήρωές μου είναι δύο εργάτες του Φωταερίου που εργάζονται... Όχι όλο το βιβλίο, η συλλογή, όχι, δεν αναφέρεται όλοι. Υπάρχουν άλλα 5 διηγήματα και είναι διαφορετικές οι εποχές και διαφορετικές οι ιδιότητες των ανθρώπων. Ωραιότατα. Άρα το συγκεκριμένο λοιπόν που έχει γίνει θεατρική διασκευή του, αναφέρεται, να το πούμε και αυτό, άρχισε να το λες, στην απεργία του 1929, στο Φωταέριο Αθηνών, που διάρκησε και δύο μήνες. Ακριβώς. Ας πούμε λοιπόν, καταρχάς για ποιο λόγο έγινε αυτή η απεργία? Ο βασικός λόγος, ο κυρίαρχος, είναι η διεκδίκηση του 13ου μισθού. Παγκοσμίως το εργατικό κίνημα αρχίζει να διεκδικεί καλύτερους μισθούς. Είναι το 1929, είναι παγκόσμια οικονομική κρίση, έχουμε κράχ. Έχει ήδη συμβεί το κράχ. Έχει ήδη συμβεί το κράχ και είναι η εποχή που οι άνθρωποι λιμοκτονούν. Η εργατική τάξη λιμοκτονεί και άρα υπάρχει μια σύνδεση του εργατικού κινήματος που λέει διεκδικήστε κι άλλα χρήματα, διεκδικήστε ένα μισθό παραπάνω έτσι ώστε η ζωή να γίνει καλύτερη. Πετυχαίνουν οι εργάτες στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, όπου υπάρχει βιομηχανία αυτό που ζητούν. Στην Ελλάδα δεν το καταφέρνουν. Το Φωταέριο λοιπόν είναι η πρώτη ήττα όσον αφορά στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, το 13ο μισθό. Το 13ο μισθό. Έχει ενδιαφέρον αυτό, με την έννοια πια θέλω να πω το εξής. Η πρώτη ερώτηση, μέρος μάλλον της πρώτης ερώτησης, είναι το γεγονός ότι γενικώς η ιστορία των διευθυνόμενων τάξεων αποσιωπάται από το καθεστώς, από την επίσημη ιστοριογραφία. Πολλοίς κόσμος σίγουρα δεν ξέρει καν την απεργία του 1929. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι ποια ήταν τι από την επικαιρότητα σε όθησε να γράψεις αυτό το δίηγημα. Εντάξει, αν είχες κάτι στο μυαλό σου. Η επικαιρότητα σου δίνει πάντα τα ίδια ερεθίσματα. Δηλαδή θέλω να πω, ένα θέμα είναι ένα ταξικό θέμα. Ότι κάποτε οι άνθρωποι λένε είναι λίγα και διεκδικώ περισσότερα. Αυτό συμβαίνει ιστορικά διαρκώς. Οπότε η επικαιρότητα, αν μιλάμε για την κρίση που περάσαμε και για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, σίγουρα οπωσδήποτε υπάρχουν αναλογίες και κρυφές και φανερές. Νομίζω ότι αυτό που ζούμε σήμερα και κάθε σήμερα γίνεται ακόμα πιο διαυγές και καθαρό όταν καταλάβουμε ότι αυτό έχει ξεκινήσει και κάνει κύκλους από καιρό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εννοείς ότι για παράδειγμα τώρα ο 13ος μισθός αμφισβητείται. Έτσι κι αλλιώς. Και έτσι κι αλλιώς οι δημόσιοι πάλι δεν το παίρνουν. Η μισή. Ορίστε. Δεν δίνεται ο 13ος μισθός πια. Μπράβο. Μόνο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σε ένα κομμάτι του ιδιωτικού στο δημόσιο δεν δίνεται έτσι κι αλλιώς. Αλλά και σε ένα κομμάτι του ιδιωτικού τομέα πραγματικά δεν το δίνουν. Εντάξει, τυράκι είναι και αυτό για να αισθάνεται ο κόσμος και δεν δίνουν όλα τα λεφτά. Ναι, προφανώς. Οπότε είναι μια σύνδεση είναι με μια το σήμερα. Είναι μια σύνδεση, αλλά ξέρετε κάτι, όταν ανακάλυψα αυτό το τρομερό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στο εργοστάσιο Φωταερίου και περιηγήθηκα εκεί και μάλιστα περιηγήθηκαμε και με τους ηθοποιούς όταν κάναμε τη φωτογράφηση και το βίντεο και έλεγε ο Ηλίας νωρίτερα το απόγευμα σε μια συνέντευξή του ότι... Ναι, ήταν συγκλονιστικό το ότι... Αυτό που αναφέρουν εδώ τα παιδιά παίζοντας ότι το δηλητήριο μας μαυρίζει το μέσα μας, πόσα χρόνια μετά από το 29 και μέχρι και σήμερα, ακόμα οι μυρωδιές, η αίσθηση, αλλά και η μυρωδιά κυρίως είναι η ίδια. Μυρίζεις αυτό το δηλητήριο που έβγαινε εκεί. Ήταν συγκλονιστικό, δεν αντέχεις μετά από τόσα χρόνια, φανταστείτε, 29-2022. Τώρα, άμα πας και μυρίσεις εκεί τα κορνούτα που αναφέρει, ναι, τους φούρνους που αναφέρει η Βίλια μέσα, αν πας να βάλεις τη μύτη σου μέσα, εντάξει, όχι αυτή τη μύτη, μια κοινή μύτη, αν πας να βάλεις τη μύτη σου μέσα, η αλήθεια είναι ότι σοκάρεσαι. Δεν μπορείς να κρατήσεις πολλή ώρα.
Οπότε φαντάζομαι ότι περνάγαν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν όλη μέρα εκεί μέσα. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό το. Είναι... Και εγώ το έχω φωτογραφίσει επανειλημμένα. Οπότε από ό,τι έχω καταλάβει, όλες αυτές οι αισθήσεις κάναν τη Βίλια να. Πρώτα-πρώτα ήταν το μέρος. Το σημείο, το ότι περνάω και περνάμε από εκεί τόσο συχνά χωρίς να ξέρουμε τι έχει διαδραματιστεί εδώ. Μετά ήταν αυτό που λέμε 13ος μισθός που τον θεωρούμε κατεκτημένο, αλλά οπωσδήποτε είχε μια πορεία για να συμβεί αυτό και μια άλλη πορεία αντίστροφη για να καταργηθεί αυτό. Αυτά ήταν τα πρώτα σήματα. Όταν έμαθα ότι η απεργία δεν πέτυχε, άρχισα να σκέφτομαι πώς μπορεί να κατέρευσε. Αυτό ιστορικά δεν καταγράφεται. Πώς. Και είπα οι άνθρωποι την σταμάτησαν, τη διέκοψαν, τη χάλασαν. Ποιοι άνθρωποι, και επινόησα τους δύο ηρωές μου και τους δύο φανερούς που φαίνονται στην ιστορία, που είναι εδώ στην παράσταση, και τον τρίτο για τον οποίο μιλούν οι δύο πρώτοι. Αυτό λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι οι άνθρωποι, η ανθρώπινη, η μικρή τους ιστορία είναι η σημαντική ιστορία που έχω να πω. Η άλλη είναι καταγεγραμμένη. Αυτή όμως η ιστορία που κουβαλάνε οι άνθρωποι, αυτοί οι εργάτες που έπραξαν έτσι και όχι αλλιώς, αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα σε αυτό το διήγημα, σε αυτή την παράσταση, σε αυτή τη σκηνοθεσία και σε αυτό που καταθέτουμε σε αυτή την παράσταση. Εσύ σαν ηθοποιός, πώς το αντιμετώπισες αυτή την ανθρώπινη πλευρά που αναφέρει? Κοίταξε να δεις, η Βίλια γράφει όπως πολύ λίγοι άνθρωποι νομίζω. Η Βίλια γράφει από το κέντρο της ψυχής της. Όταν διαβάσεις ένα διήγημα, και όχι μόνο αυτό, και τα υπόλοιπα διηγήματα, ό,τι έχει γράψει η Βίλια, από παραμύθια μέχρι διηγήματα, ας πούμε, για την ανθρώπινη, ας πούμε, ιστορία ή οντότητα, θέλεις δεν θέλεις, βυθίζεσαι πολύ βαθιά μέσα σε αυτό. Δηλαδή, πώς να σου το πω, χάνεσαι μέσα σε αυτό. Εγώ σαν ηθοποιός, το μόνο που έχω να κάνω είναι να ακολουθήσω την ιστορία. Αν ακολουθήσει την ιστορία από μόνη της, σε γραπώνει δυνατά και σε πετάει μέσα στο βούρκο της ή στο φως της, σε ένα από τα δύο. Γιατί έχει πολύ. Έχει σκοτάδι, έχει φως, έχει πόνο, έχει χαρά, έχει ελπίδα. Τραγούδι. Έχει τραγούδι πολύ. Ναι, έχει τραγούδι. Α, έχει τραγούδι, ναι. Τραγουδάμε. Πολύ. Τραγουδάμε, χορεύουμε. Το εξή το είδα. Το είδατε, έτσι. Ήταν εξαιρετικά δηλαδή. Και τραγουδά εξαιρετικά, παιδί μου. Εσύ είσαι τέλειο. Είσαι και ηθοποιός και τραγουδιστής. Πες τα αυτά. Να βγει στην πίστα. Γιατί το πένθος, όταν το διαχειρίζεται κανείς και όταν έρθει η ώρα του, δεν ξέρει κανείς μας πώς θα πενθήσει. Τραγουδώντας, χορεύοντας, κλαίγοντας, παράζοντας, γελώντας. Το πένθος είναι η απόλυτη ιδιωτικότητά μας, διότι κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Όπως υπάρχει και μια απόλυτη ιδιωτικότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζει ο καθένας μας τη δυσκολία. Και εξού και η ιστορία αυτή. Υπάρχει μια σοβαρή δυσκολία, η απεργία, και ο καθένας την αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά. Ο καθένας άνθρωπος αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά το δύσκολο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί πέρα από την ανθρώπινη πλευρά της ιστορίας, εγώ τουλάχιστον σαν θεατής, είδα και μια προσπάθεια, είδα και μια καταγραφή ταξικού αγώνα, δηλαδή πώς μια απεργία σπάει με χρησιμοποίηση απεργοσπαστικών μηχανισμών, αστυνομίας, διαφθοράς εσωτερικής. Δηλαδή είδα στην παράσταση, σαν θεατής μιλάω, σαν τρίτος, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του, τη συγγραφέως, το πώς το ερμηνεύουν οι ηθοποιοί, είδα μια προσπάθεια ενός νέου, πώς θα το πω, σύγχρονου εργατικού θεάτρου, που να ασχολείται με θέματα των διευθυνόμενων τάξεων, αν θέλετε. Ισχύει αυτό, δηλαδή, πώς εσείς το αντιμετωπίζετε? Είναι μέρος της ιστορίας. Δεν μπορούμε ούτε να το διαγράψουμε, ούτε να το υπερπαίξουμε. Φυσικά, εφόσον ο τόπος, ο χρόνος, το δίλημα, το σπουδαίο κίνητρο, το μεγάλο εμπόδιο αφορά έναν αγώνα για μια καλύτερη ζωή, οπωσδήποτε δεν μπορούμε να το παραπετάξουμε, το φωτίζουμε όσο είναι και πρέπει να φωτιστεί. Το έργο περιστρέφεται γύρω από ένα ανδρικό τρίγωνο, ας πούμε. Όμως περιγράφεται κατά βάση από 5 γυναίκες. Γιατί έγινε αυτή η επιλογή? Λοιπόν, πρώτα-πρώτα... Πες τώρα, γιατί μας πήραν τα λόγια οι άλλες. Λοιπόν, θα πω το εξής. Όταν σχεδίασα πώς μπορεί κανείς ένα διήγημα να το κάνει θέατρο, σκέφτηκα ότι το θέατρο είναι δράση. Και λόγος βέβαια, γιατί δεν αφαιρέσαμε λόγο,
Αλλά η δράση που προσφέρουν αυτές οι 5 γυναίκες σε συνδυασμό με τους 2 άντρες μου φαινόταν ένα ιδανικό τοπίο για να γίνει θέατρο, για να ζωντανέψει η ιστορία. Η παρουσία των γυναικών επίσης νομίζω ότι εμβαθύνει σε αυτό που λέω νόημα της ζωής. Δηλαδή, άντρες και γυναίκες μαζί παλεύουν να πούνε μια ιστορία που συμπεριλαμβάνει και άντρες και γυναίκες. Δεν θα ήθελα αυτή η ιστορία, η αμιγώς αντρική, να υποθεί μόνο από άντρες. Αντίθετα, μου άρεσε πάρα πολύ να ενσωματωθούν στον αντρικό ρόλο οι γυναίκες. Δεν ήθελα να είναι οι μάνες τους, ούτε οι αδερφές τους απλώς, ούτε οι γυναίκες που αγαπούν. Ήθελα να είναι αυτοί. Αυτό λοιπόν το παράδοξο μου γέννησε την ελπίδα ότι θα κατορθώσουμε αυτή την σχεδόν υπερβατική συνθήκη να τη φέρουμε σε πέρας. Το πρώτο πράγμα που τους είπα είναι, είναι παράδοξο, είναι παράξενο, ας ελπίσουμε ότι θα περάσει κάτω. Και τώρα θα ήθελα πάρα πολύ να πει και ο Ηλίας πώς το σκέφτηκε, πώς πέρασε στις πρόβες, πώς περνάει στις παραστάσεις. Γιατί πραγματικά για τους ηθοποιούς, όταν τους δίνεις μια τέτοια συνθήκη, είναι πολύ γοητευτικό, αλλά καμιά φορά πρέπει κανείς να παλέψει με την πίστη, να το πιστέψει. Και ειδού λοιπόν, τον έχουμε εδώ για να μας πει... Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι επειδή 5 πολύ όμορφα κορίτσια, μαζί με τη σκηνοθέτηδα δηλαδή 6, όλα αυτά τα κορίτσια που ήταν στο θείασο και καρποθήκανε το να παίξουν εμένα ή το άλλο παιδί, ειδικά εμένα ήταν πολύ οξύμορο. Δηλαδή σκεφτόμουν πώς θα κάνουν εμένα, σκεφτόμουν το ρεαλιστικό θέατρο, ότι θα πρέπει να είναι μάτσο και να κάνουν εμένα, και τελικά το θέατρο δεν έχει όρια και ήταν και είναι τόσο πολύ ωραίο που μιλάνε με τη φωνή μας και δεν είμαστε εμείς 5 υπέροχα κορίτσια. 4 υπέροχα κορίτσια, έτσι δεν είναι? Και είναι τόσο μαγικό αυτό το πράγμα και τόσο περνάει, τόσο ωραία. Και είναι πολύ υπέροχη σαν σκέψη, εγώ θεωρώ. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν εγώ σηκώνομαι για να κάνω τον εαυτό μου, ότι απλά σπάει λίγο η σύμβαση, αυτό το παραμύθι, αυτό το ταξίδι. Σπάει και γίνεται ρεαλισμός και πάμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους τώρα. Ωραία, είδαμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Πάμε τώρα να δείτε αυτόν καθ' αυτού, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι και μόνο τους, να τη λέγανε την ιστορία και εγώ να παρακολουθούσα θα ήταν υπέροχο. Εγώ δεν το πιστεύω. Εμένα μου αρέσει αυτή η ισορροπία που είναι στην κόψη του ξηραφιού. Επιτρέψτε μου να πω κάτι, ότι με πολλή αγωνία σκηνοθέτησα κάτω από αυτή τη συνθήκη που έβαλα και με πολύ χαρά βλέπω ότι οι ηθοποιοί μου όχι μόνο την πιστεύουν, αλλά την ολοκληρώνουν, κάθε παράσταση την προχωράνε, ναι, και γίνεται όλο και περισσότερο ένα σύστημα, ένα σύνολο που δεν μπορώ να φανταστώ την ιστορία αλλιώς, καθόλου αλλιώς πια. Αν δεν το πιστέψεις αυτό, καταρχάς χάθηκες. Ναι. Σε πήρε, ενώ άμα το ακολουθήσεις, πάει ταξίδι πολύ ωραίο. Και βέβαια το πιο σημαντικό να πούμε, να το πω δηλαδή αυτό, γιατί είναι ότι εμείς είμαστε ηθοποιοί, βουτήξαμε στην ιστορία σου, όλα εντάξει. Ο κόσμος πόσο τρομερά, όχι απλά το δέχτηκε, αλλά το αγκάλιασε αυτό και το θεώρησε εξαιρετική επιλογή. Δηλαδή ο κόσμος, όλοι οι φίλοι που έχουν έρθει τώρα σε αυτές τις 3 παραστάσεις, μου είπαν όλοι εσύ, μαγικό, τι φοβερή σκέψη. Ενώ ήταν πολύ απλή σκέψη. Μια κοπέλα να πει την ιστορία ενός άντρα. Να γίνει ο άντρας. Αυτά. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και η σύλληψη και κρατούσε το καιρό και εμάς, δηλαδή, μας κράτησε πραγματικά όλη η ιστορία. Σύνθετα να πω το εξής, ότι ενώ έχει και ηθογραφικά στοιχεία της εποχής, δηλαδή τον εργάτη που θέλει να παντρέψει τις αδελφές του κλπ. Αισθανθήκαμε πάρα πολύ το σύγχρονο κομμάτι, γιατί ακριβώς ζούμε σε μια εποχή όπου ένας στις 4 οικογένειες δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς πια. Έτσι. Και η φτώχεια και η πείνα που αναφέρεται μέσα σου θυμίζει ότι το 29 δεν είναι πολύ πίσω και έχουμε φάει ήδη 2 μεγάλες οικονομικές κρίσεις από το 10 και μετά και πάμε στην τρίτη πια, από ό,τι φαίνεται, με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί περιορισμένες παραστάσεις? Γιατί είναι μια θεατρική παράσταση που αξίζει να τη δει ο κόσμος. Ελπίζουμε ότι είναι μια παράσταση που αξίζει να τη δει ο κόσμος. Αν συμβαίνει αυτό, πιθανόν να βρεθεί ένας τρόπος να συνεχίσουμε.
Το αφήνουμε ανοιχτό, βάζουμε τρεις τελείες, πάμε να δώσουμε αυτές τις παραστάσεις που έχουμε κανονίσει να δώσουμε. Έτσι κι αλλιώς 31 Μαΐου είναι η τελευταία μας τρίτη, τελευταία παράσταση. Παίζουμε για άλλες τρεις παραστάσεις. Θέλω να πω το εξής. Πρώτα-πρώτα έρχεται καλοκαίρι. Τα θέατρα θα κλείσουν, η ζέστη, οι διακοπές και όλα αυτά. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι, γι' αυτό θα παλέψουμε. Δηλαδή θα παλέψουμε να κάνουμε την παράσταση όσο πιο γνωστή γίνεται, έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Ο κόσμος συντηρεί τους ηθοποιούς, τις ιστορίες, τις σκηνοθεσίες, τα θέατρα. Έχουμε ανάγκη από τη στήριξη των θεατών και θα ανταποδώσουμε, ελπίζουμε, την προτίμησή τους και την επιλογή τους. Να πούμε λοιπόν και για τους συντελεστές, τους άλλους της παράστασης, πέραν εσάς των δύο. Για τα άλλα κορίτσια. Ναι. Θα σου πει η Βίλια τώρα. Και για τον άλλο. Υπάρχει ένας άλλος, τον υποτίμησε. Υπάρχει ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Δηλαδή σήμερα τον χάζευα και έλεγα, κοίτα αυτό το παιδί τώρα, πόσο βαθιά μέσα στην ιστορία. Ξέρεις, εμείς οι δύο δεν λέμε πολλά. Αλλά είμαστε υποτίθεται οι δύο κεντρικοί ήρωες της ιστορίας. Και ξέρεις με τα μάτια, σε όλη την παράσταση, με κοιτάει με αυτά τα μάτια που δεν με κοιτάει το ίδιο το παιδί, με κοιτάει ο ήρωας. Και είναι τόσο συγκλονιστικό πόσο βαθιά βουτυγμένο είναι μέσα στην ιστορία. Με κοιτάζει ως Εμμανουήλ Στέφος. Κοιτάζει δηλαδή τον Μάνθο. Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου ότι με κοιτάζει κάποιος άλλος. Δηλαδή με κοιτάζει με καημό, με πόνο, με προσμονή, με κοιτάζει με φιλία. Με φιλία. Με κοιτάζει με αληθινή φιλία. Με κοιτάζει με καημό. Μου μιλάει με τα μάτια σε όλη την παράσταση. Να τα λέμε αυτά για αυτό το παιδί, όπως και όλα τα υπόλοιπα κορίτσια. Δηλαδή. Εγώ δεν είμαι ο Μάνθος Μανδυλάκης, έχω κάνει το κείμενο και τη σκηνοθεσία. Το Μάνθο, η Βίλια Χατζοπούλου. Ναι, δηλαδή. Και το Μάνθο το Μανδυλάκη τον παίζει ο Ηλίας Σοβαλάσης. Εγώ είμαι αυτός. Ο Ανδρέας ο Τσιλιβαράκος, μιας και τον αναφέραμε, παίζει τον Εμμανουήλ Στέφο. Τα κορίτσια μας είναι. Η Αγγελική Μπούρα στο πλάι του Ηλία μαζί μοιράζονται το Μάνθο. Και από την πλευρά του Εμμανουήλ Στέφου έχουμε την Κατερίνα Γεωργιάδου, την Δώρα Γιανακοπούλου, την Ασημένη Τούντα και τη Μαρία Καλαμπούκια. Τα σκηνικά και τα κοστούμια μας τα έκανε η Χαρά Κονταξάκη. Φωτογραφίες, βίντεο και φώτα έχει κάνει ο Χριστόφορος Κόνστας και ο Χρήστος Μαγκανάς. Το Φωτόνιο Τέχνης και Πολιτισμού είναι η εταιρεία παραγωγής. Το Θέατρο Α είναι το θέατρο στο οποίο παίζουμε. Η Ευγενία Σταμούλη είναι βοηθός σκηνοθέτη. Και περίμενε εσύ να τα πω εγώ όλα αυτά. Εντάξει. Νομίζω τα πήγα καλά. Χίλιες φορές καλύτερα από μένα σίγουρα. Δεν έχουμε ούτε μία γραμμένη νότα. Όλο το ηχητικό μας περιβάλλον είναι ανθρώπινη φωνή, κρουστά, αναπνοές, χέρια, ψυχές. Πόδια, αναπνοές, ήχοι που παράγονται στο εδώ και τώρα. Να είστε καλά. Ελπίζω να επεκταθεί η παράσταση, να γίνει δηλαδή περισσότερες παραστάσεις και το αξίζει. Από το στόμα σας και στο θεατή ταυτή. Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς.